πρόσφαση. Δυστυχώς κάποιοι το πήραν στραβά. Κάποιοι δεν ξέρω πώς αντέδρασαν και γιατί αντέδρασαν έτσι. Ακόμα και στην πρόσκληση που κάναμε με όλη την καλή διάθεση, δεν συμμετείχαν. Εμείς εξακολουθούμε να τους περιμένουμε και θα τους περιμένουμε. Και σήμερα είδατε ότι η πρόταση που έκανα και προς το τέλος να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια είναι για να αποδείξουμε ότι όλοι εμείς είμαστε ενωμένοι προκειμένου να κρατήσουμε αυτό το νησί. Θεωρώ ότι θα ακολουθήσουν και θα συμφωνήσουν σε αυτή την μία μέρα και αυτή την ωραία προσαγγείλιση. Και αν δεν συμφωνήσουν πάλι, εμείς είμαστε εδώ και θα εξακολουθούμε να κάνουμε προσκλήσεις συζητήσεων και να έχουμε και να απλώνουμε το χέρι σε όλους και να συνεργαστούμε. Δεν έχουμε καμιά διάθεση να διεκδικήσουμε, δεν έχουμε όμως και καμιά διάθεση να μην προχωρήσει μπροστά το νησί και η αστική συγκοινωνία, η δημοτική αστική συγκοινωνία. Για τις κατακλείδες. Γιατί ο δεύτερο ερώτημα σας, κυρία Ανελάκη, σχετικά με τις κινήσεις που έχουμε κάνει. Γνωρίζετε από το νησί ήδη έχουν καταδεθεί 3 μηνυτήριες αναφόρες. Έτσι κι αλλιώς είναι αρκετές και είναι για τα πολύ σοβαρά θέματα τα οποία είχαν προκύψει από τον έλεγχο που είχε γίνει στην υπαρχία από την οικολογική αστυνομία. Ήταν μονόδρομος λοιπόν να συνεχίσουμε τον έλεγχο. Μας το επιβάλλουν άλλωστε και οι ελευθερές δημόσιας διοίκησης. Το αν απαντούμε συνέχεια και αν πρέπει να απαντούμε στα δελτία τύπου, προσωπική μου γνώμη είναι ότι έχουμε κουράσει όλο τον κόσμο. Ο κόσμος έχει τα προβλήματά του, θέλει να ακούσει πράγματα και να πάμε παραπέρα ως νησί και ως τοπική κοινωνία. Αν συνεχίσουμε στους ίδιους ρυθμούς, το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να γυρίσουμε όλη την πλάτη. Αυτό δεν θα είναι καλό για κανέναν και για το καλό κυρίως του τόπου μας και της δημοκρατίας. Οπότε, όταν είπα σήμερα ότι θα απαντήσω για τελευταία φορά, θεωρώ ότι έχουμε εξαντλήσει όλες τις απαντήσεις. Όποιοι θέλουν να καταλάβουν, ας καταλάβουν. Οι υπόλοιποι, αν θεωρούν ότι κάποιοι έχουν δίκιο ή ότι κάτι υπάρχει, ας προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Ευχαριστώ.